Βεβαίως. Αυτό που χρειάζεται στην Ουκρανία είναι πολιτική διπλωματική λύση που να εξασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας, δημοκρατικές διαδικασίες και για να επιτευχθεί πρέπει οι μεγάλοι παίχτες που έχουν ανακατευθεί εκεί χοντρά και δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι και οι Αμερικάνοι, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουν την υποκρισία, τα ψέματα, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί για την πτώση του Γιανουκόβιτς, τον οποίο εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, ολιγάρχης είναι, διεφθαρμένος είναι, όπως και η Τιμοσέγκο. Τιμοσέγκο το ίδιο. Ανακατεύτηκαν χοντρά και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι. Εκεί πήγε η Νούλαντ, η υφυπουργός των Αμερικάνων, και είπε, αυτός θα είναι, ο Γιάτσενιουκ θα είναι ο πρωθυπουργός. Και οι άλλοι να πάνε αγά. Ναι. Έτσι. Υπόθηκε. Η γνωστή, γνωστή τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι. Και η Μέρκελ είχε εκλεκτό της τον Κλίτσκο, έναν πρώην μποξέρ, ο οποίος είχε γερμανική υπηκότητα, εκπαιδεύτηκε στη Γερμανία και πήγε εκεί και καλά-καλά, δεν ξέρει και καλά ουκρανικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι υπάρχει ανάμιξη. Είναι ένα πεδίο. Υπάρχει και ανάμιξη, γιατί η Ουκρανία, η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός παίκτης, παρότι είναι μια χρεοκοπημένη οικονομικά χώρα, γιατί είναι ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πω έτσι. Περνάνε από εκεί αγωγή του φυσικού αερίου κτλ. Κτλ. Και παίζεται ένα παιχνίδι. Και υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλνουν τον Πούτιν για αυτό που με άλλο τρόπο έκαναν αυτοί στο Κόσοβο. Mm-hmm. Τι έκαναν στο Κόσοβο. Ή ο Ομπάμα καταγγέλει τη Ρωσία για επέμβαση όταν αυτοί επεμβαίνουν παντού στον κόσμο. Παντού στον κόσμο. Στο Ιράκ, λοιπόν. Και για την Ελλάδα που είμαστε σε κρίση, μια ανάφλεξη εκεί, διαμελισμός, πόλεμος, όχι διπλωματία και πολιτική λύση δηλαδή, αλλά εμπλοκή, πιο χοντρή, είναι κίνδυνος, όχι μόνο γιατί έχουμε 150.000 ομογενείς εκεί, αλλά γιατί θα κάνει ζημιά και στην οικονομία. Σκεφτείτε μόνο στον τουρισμό τι θα κάνει αυτό, τι ζημιά θα κάνει αυτή ας πούμε η εξέλιξη. Μόνο από τη Ρωσία περιμένουμε, ξέρω εγώ, ένα ανερχόμενο τουριστικό ρεύμα. Να μην σας πω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ ανησυχούν και οι Ευρωπαίοι που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Γιατί η Ευρωζώνη είναι σε στασιμότητα έως ύφεση. Σκεφτείτε και με μια πολεμική εμπλοκή και με την Ευρώπη εξαρτημένη από το ρώσικο φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Τώρα, για την ελληνική πλευρά. Ναι. Καταρχήν, η ελληνική προεδρία για εβδομάδες ήταν ανύπαρκτη. Εσείς είπατε ότι ο κύριος Βενιζέλος πήγε προχθές. Ναι. Αλλά αυτή η υπόθεση είναι εβδομάδες. Επί εβδομάδες, κύριε οικονόμου, γιατί θέλω να βλέπουμε όλο το χάρτη. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημούλη, γιατί βλέπουμε καινούργιες εικόνες. Είναι Ρώσοι με Ουκρανούς στρατιώτες που συζητάνε αυτή την ώρα. Στην Κρυμαία είμαστε. Ναι, είναι για την παράδοση των. Ναι, για την παράδοση των στρατοπέδων που παραμένουν ακόμα σε ουκρανικά χέρια. Και αντιστέκονται οι στρατιώτες. Λέγονται ότι η ελληνική προεδρία για εβδομάδες ήταν ανύπαρκτη. Και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός ήταν ανύπαρκτη. Δεν πήγε καν η Βαρόνη Άστον. Ξέρετε ποιοι πήγανε. Μία τρόικα. Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, χωρίς καμία θεσμική υπόσταση. Καμία! Έκαναν όμως και μια συμφωνία, η οποία δεν ίσχυσε ποτέ, βέβαια. Λέω ότι η Ευρώπη ήταν ανύπαρκτη. Ναι. Παίζανε παιχνίδι Αμερικάνοι, παίζανε παιχνίδι Γερμανοί. Οι αρμόδιοι για το θέμα που είναι η Βαρόνη Άστον, είναι ας το πούμε η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ελληνική προεδρία ήταν ανύπαρκτη. Και ο κύριος Βενιζέλος πήγε εκεί προχθές, με καθυστέρηση εβδομάδων. Δέστε στο διεθνή τύπο, προκαλώ τη διεύθυνση του Sky να δείξει το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Τις αναφορές λέτε. Ναι, τι αναφορές υπήρξαν σε αυτή την επίσκεψη. Δεν υπήρξαν. Πόσοι έδωσαν σημασία. Δεν υπήρξαν. Μάλλον ελάχιστοι. Μάλλον μικροί. Κανείς. Ελάχιστοι. Ναι. Πήγε ο Εγγλέζος Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Λέτε. Όχι, λέω για να μην να ενημερώνουν σωστά τους Έλληνες πολίτες. Πήγε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών εκεί, όχι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ως προεδρεύων. Και με αυτόν ασχολήθηκαν. Mm-hmm. Τι είπε, τι έκανε κτλ. Σημειωτέων ότι και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, επειδή έχουν οικονομικά συμφέροντα με τη Ρωσία, επιμένουν πολύ στη διπλωματία. Δεν βιάζονται να πουλήσουν τσαμπουκά στον Πούτιν και να μπλέξουν σε πολεμικές ιστορίες. Τώρα,
για το θέμα που ασκήσαμε έντονη κριτική, ναι, πέρα από την απουσία ή την καθυστερημένη παρουσία της ελληνικής προεδρίας που αποδέχθηκε θελουσίως ένα ρόλο κομπάρσου στην ιστορία. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Mm-hmm. Εδώ με καθυστέρηση ο ψήμος, οι Ναζί της Χρυσής Αυγής διώκονται από τη δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση. No. Και σε αυτό συνετέλεσε και μια πολιτική κυβερνητική πρωτοβουλία που ο κύριος Δένδιας μάζεψε 32 φακέλους με καθυστέρηση χρόνων που υπήρχε ανοχή. Ναι. Λοιπόν, στην Ουκρανία, οι Ναζί είναι ισχυρός κυβερνητικός εταίρος της νέας κυβέρνησης και αντιμετωπίζεται ως σοβαρός συνομιλητής και από την ελληνική κυβέρνηση. Με αυτά που είπε και έκανε ο κύριος Βενιζέλος. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και ο αντιναζισμός και ο αντιφασισμός δεν μπορεί να είναι à la carte. Δηλαδή έπρεπε και να καταγγείλει η Ελλάδα την προσωρινή κυβέρνηση της Ουκρανίας που το λέτε. Θέλω να πω. Γιατί από ό,τι άκουσα και για τα σύνορα μίλησε, για το σεβασμό της υπάρχουσας κατάστασης μίλησε ο κ. Βενιζέλος, για όλα αυτά που είπατε και εσείς πριν. Ξέρετε τι εννοώ. Μόνο που δεν κατήγγειλε την κυβέρνηση. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε εσείς. Κύριε οικονομού, λέω να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να μην είμαστε υποκριτές. Είδα χθες στο Sky και εξοργίστηκα μια προσπάθεια με κάποιους Ουκρανούς εδώ στην Ελλάδα να πιστούν οι τηλεθεατές, γιατί πέφτει και μεγάλο παιχνίδι χειραγώγησης της κοινής γνώμης σε περιόδους κρίσεων. Υπάρχει προπαγάνδα. Ναι. Στον πόλεμο το ψέμα είναι ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Από όλες πλευρές. Λοιπόν, ότι δεν είναι Ναζί στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν Ναζί στην Ουκρανία. Τα είδα χθες στο Sky αυτά. Πώς δεν υπάρχουν Ναζί. Έχουμε δείξει όλα τα ρεπορτάζ. Τα είδα. Το ότι μπορεί να το λέει κάποιος δεν σημαίνει ότι έτσι είναι, κύριε Παπαδημούλη. Τα είδα ως άποψη. Το λέτε αυτό. Δεν ξέρω. Ψάξτε. Μπορεί κάποιος να το πει. Δεν ξέρω αν είπε κάποιος. Αυτό είναι λάθος να χαρακτηρίζεται ένα συνολικό τώρα. Ότι οι Ναζί, οι οπαδοί του Χίτλερ, οι οπαδοί του Ολοκαυτώματος, έχουν κέριο ρόλο στη νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας και γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όχι της ελληνικής κυβέρνησης που και σε αυτό το θέμα ρόλο κομπάρσου έχει, αλλά τεράστιες ευθύνες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πάει ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος, να πάει να τους πει τι πρέπει να κάνουν. Κύριε οικονομό, μην το ευτελίζουμε το θέμα. Δεν το ευτελίζουμε το θέμα, αλλά έτσι όπως το λέτε, αυτό θα το ευτελίζουμε. Μην το ευτελίζουμε το θέμα. Λέω το εξής. Ματσακώνεστε τώρα για ένα τεράστιο θέμα, αντί να έχουμε εδώ στην Ελλάδα μία αντίληψη. Νομίζω, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ λέω ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν με παρέμβαση, χοντρή παρέμβαση και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανατροπή Γιανουκόβιτς έφεραν τους Ναζί στην κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα έχουμε Ναζί στην κυβέρνηση σε κρίσιμα υπουργεία. Τα δυναμικά, ας πούμε, εσωτερικών κτλ. Έχουμε τον αρχιναζί του δεξιού τομέα να καλεί τα σχετικά υπουργεία να συντονιστούν με τις ναζιστικές δυνάμεις που ελέγχουν το Κίεβο. Και γι' αυτό υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το θέμα δεν είναι η πρώτη ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Όχι, προφανώς, αλλά η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι πήγε εκεί και δεν βρήκε στις δηλώσεις του ο κ. Βεντιζέλος να πει κάτι για την ανησυχία, για το αρνητικό, το ότι έχουμε μια κυβέρνηση που στηρίζεται, στην οποία μετέχουν ναζιστές. Δεν είπε πάντως κάτι θετικό. Δεν είπε τίποτα. Το νομιμοποιείς. Δεν είπε. Δεν είναι αυτονόητο ότι είναι αρνητικό για την Ελλάδα αυτό. Το αυτονόητο γιατί δεν υπόθηκε. Είναι Ναζί στην κυβέρνηση. Το αυτονόητο γιατί δεν υπόθηκε. Δεν το απικροτεί. Το αυτονόητο. Η κριτική μας είναι ότι αυτό που εσείς θεωρείτε. Αναρωτιέμαι. Γιατί το λέτε, το ανεβάζετε στην κυβέρνηση. Λέω ότι αυτό που εσείς θεωρείτε αυτονόητο δεν υπόθηκε από τον εκπρόσωπο της ελληνικής προεδρίας. Και σε μια Ευρώπη που έχει υποστεί πολλά από τους Ναζί και σε μια Ελλάδα που έχει υποστεί. Θα έπρεπε να είναι ψηλά. Ακούστε, είμαι και λίγο φορτισμένος. Γιατί σε τρεις μέρες στο χωριό της μάνας μου, στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων, που τους σκότωσαν όλους, γυναικόπαιδα, γέρους. Έρχεται και ο Γερμανός πρόεδρος εκεί. Ο Γερμανός πρόεδρος να ζητήσει. Να ζητήσει συγγνώμη. Κύριε οικονόμου, τώρα αυτό που κάνετε τι είναι. Όχι, κύριε Παπαδημούλη, αλλά τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε μετά. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό που λέω είναι ότι λέει ο κύριο Βενιζέλος για να πάει και μια απάντηση. Ο πρόεδρος ναι, ο Γερμανός. Και με ρωτάτε και με συγχωρείτε. Και λέω,
Και με ρωτάτε, δεν συμφωνείτε ούτε με αυτό. Δηλαδή, τι προσπαθείτε να κάνετε να με εμφανίσετε ως παράλογο? Όχι, κύριε Παπαδημούλη, καθόλου. Την άποψή μου λέω, απαγορεύεται. Δεν θέλετε να την άποψή μου. Πολλές φορές με ρωτάτε, τι λέτε γι' αυτό, μετά μου λέτε γιατί το λέτε αυτό. Σας εξηγώ γιατί είμαι φορτισμένος επιπλέον με το αντιναζί και μου λέτε. Και λέω, πάει να ζητήσει μια καθυστερημένη συγγνώμη και μου λέτε, δεν συμφωνείτε ούτε με αυτό. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι. Κύριε Βορύδη, ας το χαρακτηρίσουν οι τηλεθεατές. Δώστε μια απάντηση σε αυτά που έθεσε ο κ. Θα προλάβουμε να πάμε στο